Γνωρίζουμε ότι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ σας έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν έρθει ο λογαριασμός του τηλεφώνου και του νερού. Γι' αυτό σας ετοιμάσαμε μια έκπληξη. Μια έκπληξη μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αν δεν το καταλάβατε, στα κίτρινα. Κύριε Βελάνη, μπορεί να φύγει το σήμα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στον κίτρινο τύπο μας ή τον κίτρινο τύπο σας, αν θέλετε. Είμαστε και αυτή τη φορά κοντά σας για να το ξεφυλίσουμε μαζί την τηλεφημερίδα μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχαμε μιλήσει για τις χαμένες κληρονομίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαμε βγάλει θέματα πολύ ενδιαφέροντα. Σήμερα ένα τέτοιο θέμα μας απασχολεί, είναι το πρώτο θέμα του σημερινού κίτρινου τύπου. Πρόκειται για την Αλβανή Χαμιντέ Μπρέγκατσι. Η κοπέλα αυτή εργάστηκε κοντά στην Άννα Παπαμιχαλοπούλου, μια ηλικιωμένη κυρία, ως συνοδός και ως οικιακή βοηθός. Η γερόντισσα άφησε την περιουσία της ακίνητο πολλών εκατομμυρίων στην εκκλησία της Αγίας Γλυκερίας, στην ενορία της Αγίας Γλυκερίας του Γαλατσίου. Αυτό έγινε με διαθήκη, δημόσια διαθήκη το 1993. Το 1994 όμως η Άννα Παπαμιχαλοπούλου πέθανε και η Χαμιντέ βρέθηκε κληρονόμος του σπιτιού, ενός μέρους του ακινήτου, μιας περιουσίας πολλών εκατομμυρίων. Σήμερα εδώ είναι προσκεκλημένοι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τη Χαμιντέ βέβαια, που θα είχε πολύ ενδιαφέρον να βρίσκεται σε αυτό το τραπέζι, και του δικηγόρου της. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον εφημέριο, τον κύριο Αντώνιο Κούκλη, εφημέριο της Αγίας Γλυκερίας, να έρθει να καθίσει κοντά μας. Πατέρα Αντώνη, χαίρομαι που σας έχω εδώ. Καθίστε δίπλα μου. Επίσης, τον Ευάγγελο Κουτσό, σύζυγο της Χαμιντέ, να έρθει και εκείνος. Ελάτε εδώ κύριε Κουτσέ, καθίστε μαζί μας. Βορειοϋπειρώτης, ελληνικής καταγωγής. Ο οποίος ήρθε να καταγγείλει τη σύζυγό του, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι πολύ ευχάριστο για μας, φαντάζομαι, ούτε για την Εκκλησία. Όχι. Γιατί η Εκκλησία δεν χωρίζει τα ζευγάρια, ούτε τα βάζει να διαπληκτίζονται. Ασφαλώς. Αλλά συνέβη όμως και τον κύριο Καρέλα, Βασίλειο Καρέλα, νομικό σύμβουλο της Εκκλησίας. Κύριε Καρέλα, καθίστε κι εσείς εκεί να τα πούμε. Έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε. Η Εκκλησία σήμερα διεκδικεί το ακίνητο. Ναι. Και το διεκδικεί όχι μόνο από τη Χαμιντέ και από τον Άγιο Σάββα, διότι αμφισβητείται ουσιαστικά αυτή τη διαθήκη, μια ιδιόχειρη διαθήκη, η οποία εγγράφει σε μια περίοδο που κανένας δεν γνωρίζει αν η γερόντισσα στεκόταν καλά στα λογικά της, είχε πλήρη επίγνωση των όσων έγραφε και των όσων υπέγραφε. Θα ήθελα δύο λόγια από σας, πάτε, πριν συνεχίσουμε. Γνώρισα με την κυρία Παπαμιχαλοπούλου, μια γερόντισσα, ναι, την οποία πηγαίναμε και εξυπηρετούσαμε με κάτι άλλες κυρίες από την ενορία. Τις ψωνίζαμε στο Βασιλόπουλο, είναι επί της Κηφισίας. Την πηγαίναμε στο νεκρό. Πώς ήρθατε σε επαφή με την μακαρίτσα, την Άννα, την μια Παπαμιχαλοπούλου? Μια κυρία γνωστή της ήθελε να πάει να την εξυπηρετήσω εγώ και είχε κάποια εμπιστοσύνη να βρίσκομαι στο σπίτι της μαζί με τις άλλες κυρίες. Αλλά η γυναίκα αυτή πρόκειται για μια οικογένεια πολύ γνωστή, ναι, πολύ ευκατάστατη. Μεγάλη. Μπορούσαν να έχουν βοηθούς, παραδουλεύτερες, οικιακές βοηθούς, συνοδούς, οδηγούς, τα πάντα. Γιατί να απευθυνθεί στην Εκκλησία? Συμβαίνει, κύριε Τριανταφυλόπουλο, το εξής, ότι πολλοί γέροντες, τα τελευταία τους, δεν έχουν εμπιστοσύνη σε κανέναν πλέον.
και ψάχνουν κάπου να βρουν, κάπου να πιαστούν. Μάλιστα. Εκεί με ένα μυστήριο που πήγα να κάνω σε ένα μνημόσυνο, με γνώριση και μου ζήτησε να τη βοηθήσουμε. Να δούμε πρώτα μαζί, μαζί με τους τηλεθεατές μας δηλαδή, τι καταγγέλει ο σύζυγος της Χαμιντέ. Σήμερα δεν είστε μαζί, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν είμαστε μαζί. Δεν είστε μαζί, έχετε χωρίσει. Είχατε παντρευτεί με πολιτικό γάμο. Πολιτικό γάμο δια της βίας το 1990, την γνώρισα το 89. Και δια της βίας. Κύριε Κουτσέ, είστε Βορειοϋπηρώτης. Εκείνη είναι Αλβανή. Αλβανίδα. Μουσουλμάνα. Μουσουλμάνα Αλβανίδα. Χαμιντέ. Χαμιντέ Μπρέγκας. Πριν από πόσα χρόνια ήρθατε? Ήρθαμε το 1991 την ημέρα των φωτών. Περάσαμε τα σύνορα και ήρθαμε στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι καταγγέλει ο σύζυγός της. Ήρθα μαζί μου με τη γυναίκα μου, η οποία έκανα πολιτικό γάμο στην Αλβανία και παντρεύτηκα στις 29 Αυγούστου 1990. Αυτή λέγεται Χαμιντέ Μπρέγκαση. Ήτανε Αλβανή. Αλβανίδα, ναι, Αλβανίδα. Αλβανίδα τελείως. Όχι χριστιανή ορθόδοξη, μουσλιμάνα. Έμαθε τα ελληνικά, βρήκε εδώ έξω στη γειτονιά που μέναμε αμελοκήπους. Πήγαινε και ψώνεται εκεί και βρίσκει ένα κύριο εδώ πέρα, μεγάλης ηλικίας, ο οποίος την στέλνει στην κυρία που δούλευε εκεί πέρα, λέγεται Άννα Πάπα Μιχαλακοπούλου, Χριστοδούλου. Κηφισίας 188 έμενε αυτή η κυρία, η οποία πήγαινε και δούλευε κάθε Κυριακή να της καθάριζε το σπίτι. Η γιαγιά αρρώστησε κάποια στιγμή και την κράτησε τελευταία το 1994, την κρατάει 3 μήνες μέσα στο σπίτι. Εκείνη την ημέρα που η γιαγιά πέθανε στο νοσοκομείο, παίρνω τηλέφωνο στο Βεζινάδικο που δούλευε εδώ κάτω. Όχι στο Βεζινάδικο, πήραν στο σπίτι μου του αδερφού μου. Και ήταν οι νοσοκόμες και ζητάγανε την Ευαγγελό. Λέει, πεθαίνει η γιαγιά, λέει, και ζητάει την Ευαγγελία. Λέω, εκείνη η Ευαγγελία. Με ρωτάει εμένα από κάτω, με παίρνει τηλέφωνο από εδώ, μου λέει, παίρνω από το νοσοκομείο. Λέω, εκείνη, δεν είναι, εκεί μένει στη γιαγιά μέσα. Αυτή δεν έμενε στη γιαγιά και έφυγε. Η κυρία έχει άδεια παραμονής. Η κυρία δεν έχει ούτε άδεια παραμονής, ούτε άδεια εργασίας, ούτε τίποτα. Και τη στιγμή που η γιαγιά της γράφει μια περιουσία, την οποία τώρα τα έμαθα ότι έχει πάρει μια περιουσία, δεν ήξερα τίποτα ότι η γιαγιά της έγραψε μια περιουσία. Τον Οκτώβρη μήνα που μου έδωσε κάτι χαρτιά να πάω κάτω στην ομαρχία, κατάλαβες. Και είδα αυτή το όνομά της λεγόταν Χαμιντέ Κουτσού. Και τη στιγμή που γράφει τα χαρτιά εδώ πέρα ότι λέγεται Ευαγγελία Κουτσού, Ευαγγελία Κουτσού λέγεται αυτή, αλλά μετά τις 2/8/1995. Όταν και. Τότε. Όταν τα σπίτι την περιουσία λεγόταν Χαμιντέ Κουτσού. Είχε πάρει το υπόνομο το δικό μου. Σαν παντρευτήκαμε στην Αλβανία με πολιτικό γάμο, είχε δώσει και το υπόνομο το δικό μου. Αλλά δεν έχει ούτε βίζα ούτε τίποτα. Και επειδή σε αυτή η κυρία έχει πλαστογραφήσει και είχε κάνει τα χαρτιά της για να πάρει αυτό το σπίτι και βάζει εμένα μέσα το όνομά μου, χωρίς να ξέρω τίποτα εγώ καθόλου, καταγγείλω αυτή. Γιατί δεν ξέρω πώς την πήρε, γιατί αδιάβια μπορεί να βρεθώ κι εγώ ένοχος. Το όνομα το άλλαξε τώρα. Τον Αύγουστο μήνα του 1995. Μάλιστα. Η γιαγιά πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1994. Πώς το μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομά σου, χωρίς να με ρωτήσει εμένα για να κάνει εσύ διαθήκη και να γράψει εκεί πάνω το όνομά μου, χωρίς να ξέρω τίποτα. Ξέρω εγώ τι μπορεί να τη έκανε εσύ τη γιαγιά, λέω. Και η γιαγιά πέθανε, λέω. Γιατί η γιαγιά δεν είχε και τίποτα. Εσύ μπορεί να την εκβίαζε τη γιαγιά, να γράψει μου αυτό γιατί θα σου φύγω από το σπίτι, γράψει μου εκείνο γιατί θα σου φύγω από το σπίτι και η γιαγιά σου τα έγραψε. Γιατί η γιαγιά δεν τα έγραφα αυτά τα πράγματα όπως έμαθα από τους γείτονες. Πού να ξέρω εγώ τώρα αυτά τα λεφτά, το νίκη που παίρνει αυτή και τα βάζει στο λογαριασμό τη και χωρίς να τελειώσει υπόθεση, χωρίς να πληρώσει ούτε φόρο κληρωμένο, χωρίς να είναι φορολογούμενο πολίτη όπως οι Έλληνες, να πάρει μια μέρα τα λεφτά και να φύγει από τα σύνορα και να τη βρει. Τριγυρνάει στα μπουζούκια και σπάει. Τώρα δεν ξέρω αν έχει και μαζί τη και γκόμενο όλα, αλλά όπως είδα εγώ έχει και γκόμενο. Ο οποίο την παίρνει και την τριγυρνάει. Κατάλαβε. Έχω και μια φωτογραφία που τη έπεσα και στο σπίτι και από εκείνη την ημέρα έφυγα από το σπίτι. Τη βρήκα αυτή τη φωτογραφία. Και την έπεσα και στο σπίτι τη γιαγιά με αυτόν. Και ακόμα δεν έχουμε κάνει διαζύγιο γιατί αυτή η γυναίκα δεν μου δίνει πληροξούσιο για να κάνω το διαζύγιο και δεν έρχεται στην Αλβανία. Πολλές ενδιαφερόμενες πλευρές, η Εκκλησία, ο σύζυγός της, ο οδηγός, ο Κώστας Σπυλιωτόπουλος, ο οποίος σε λίγο κάνει την δική του καταγγελία και καταγγέλει ο άνθρωπος αυτός ήταν οικογενειακός φίλος και οδηγός της γερόντισσας επί σειρά ετών, καταγγέλει και εσάς στην Εκκλησία δηλαδή και τη Χαμιντέ και όλους. Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής, κύριε Κουτσέ, ενώ τώρα χωρίσατε με την, πρόσφατα με την σύζυγο. Γιατί την καταγγέλλετε, δηλαδή είναι κακό να. Για την καταγγέλλω, την καταγγέλλω. Ακίνητο. Την καταγγέλλω καταρχήν γιατί δεν είχε, ήμουν άντρας για τα μάτια του κόσμου.
και είχε αναφέρει το όνομά μου χωρίς να ξέρω τίποτα. Πώς μπορεί να είσαι σε ένα κρεβάτι με μια γυναίκα και να μην ξέρεις τίποτα? Τι είχε κάνει? Υπάρχουν κάποιες παρατυπίες. Δηλαδή η γυναίκα αυτή, ενώ δεν έχει άδεια παραμονής. Ούτε άδεια παραμονής, ούτε άδεια εργασίας, ούτε βίζα. Στην Ελλάδα, ούτε βίζα, εν τούτης κληρονομεί ένα μεγάλο ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας. 188. Είναι Μόντε Μπάνιο. Είναι αυτό ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια. Αξίας 600 εκατομμύρια. Και με την καινούργια διαθήκη αφήνει στον Άγιο Σάββα. Εσείς τώρα έχετε κάνει μία αγωγή ως προς την κληρονομιά για να την ακυρώσετε και ασφαλιστικά μέτρα, γιατί έχει νοικιάσει το ακίνητο αυτό και παίρνει το εισόδημα. Για να διοριστεί μεσαιγιούχος, ο οποίος θα εισπράττει το ενίκιο, το οποίο θα αποδώσει σε εκείνον ο οποίος θα δικαιωθεί στο τέλος. Ακριβώς. Αυτή την έννοια έχουν και τα ασφαλιστικά μέτρα. Εσείς λοιπόν παραπονιέστε τώρα, κύριε Κουτσέ, και λέτε ότι τι. Λέω ότι αυτή κακό την, είναι να κερδίσει αυτή την περιουσία δεν πρέπει να την πάρει αυτή η γυναίκα, γιατί δεν της αξίζει. Δεν είναι γυναίκα να της αξίζει αυτή η περιουσία, και αυτή η περιουσία να πάει στην εκκλησία για να γίνει γεροκομείο, να γίνει πνευματικό κέντρο που ήταν να γίνει. Και εκεί πρέπει να πάει. Άμα ήταν κάπου η γιαγιά την είχε δώσει κάπου αλλού, στο στρατό ή κάπου αλλού, να πήγαινε εκεί. Από τη στιγμή που την έδωσε στην Αγία Γλυγερία, εκεί να πάει, γιατί είναι κανονική διαθήκη. Αυτή τη στιγμή κανονική διαθήκη. Τα χαρτιά είναι πλαστά όλα. Μισό λεπτό, να συνοηθούμε. Αυτή τη στιγμή όλη αυτή η επιθετικότητά σας απορρέει από το γεγονός ότι έχετε χωρίσει, σας έχει βλάψει. Όχι, δεν είναι αυτό. Και χωρισμένος να ήμουν και να ήμουν μαζί της. Καταλάβεις, με χώρισε το αλβανικό δικαστήριο εμένα, γιατί αυτή η γυναίκα ήταν πολύ κακιά και στην Αλβανία. Και με χώρισαν με τη μία χώρα να του πω τίποτα τα παιδιά. Ναι, αλλά και μου έρθει και σφαλιάρες ο δικηγόρος στην Αλβανία και μου λέει: πού έχεις μπλέξει με αυτή τη γυναίκα? Δεν τρέπεσαι? Πώς βγαίνει στην κοινωνία? Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Γιατί δουλειά κάνετε εσείς? Εγώ είχα τελειώσει πανεπιστήμιο πολιτικός μηχανικός. Είστε πολιτικός μηχανικός και εργάζεστε τώρα εδώ στην Ελλάδα? Έχω φύγει από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και θέλω να πάω στην Αλβανία να δουλέψω και πέρα. Γιατί εκεί είναι και η Βόρειο Ήπειρο και δεν πρέπει να φύγουμε από εκεί. Ποιο πανεπιστήμιο τελειώσατε? Το Πανεπιστήμιο των Τυράννων.